Θα ήθελα, αδελφοί, να διακόψουμε την μελέτη μας πάνω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αν και η περικοπή στην οποία βρισκόμαστε έχει πολλά να πει για την... για την ημέρα αυτή, αλλά θα δούμε την περικοπή σε επόμενες Κυριακές, εάν ο Θεός επιτρέψει και ζούμε. Τελευταία ημέρα του 2017, η σημερινή, ενώ αύριο, εάν θέλει ο Θεός, αδελφοί, ανατέλει μια νέα χρονιά, το 2018. Παρά το αισιόδοξο μήνυμα που η εμπορευματοποίηση των ημερών και οι διαφημίσεις καλλιεργούν και παρά τα ευχολόγια, η αλήθεια είναι ότι το 2017 δεν φεύγει καλύτερα από ό,τι όταν ήρθε, ενώ δίνει τη σκητάλη στο 2018 με τόσα πολλά ανοιχτά θέματα και μέτωπα στο παγκόσμιο, στο εθνικό, αλλά θα έλεγα και στο οικογενειακό και προσωπικό μας μέτωπο. Ο κόσμος μας, αγαπητοί μου, ίσως σήμερα βρίσκεται σε σκοτεινότερο σημείο και βαδίζει σε έναν πιο επικίνδυνο δρόμο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Μπορεί μες στη χρονιά που πέρασε ο πόλεμος στη Συρία να περιορίστηκε με τη νίκη του καθεστώτος Άσαντ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, ούτε πως τα κύματα των προσφύγων σταμάτησαν. Όλα συνεχίζουν να είναι εκρηκτικά και επικίνδυνα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ίσως πιο εκρηκτικά από ό,τι πέρσι. Το ίδιο ισχύει και στην Άπο Ανατολή με την συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας, ιδιαίτερως τώρα που έχει αναπτύξει και πυρηνικά όπλα. Αλλά και στη γειτονιά μας τα μηνύματα δεν είναι καλύτερα, ιδιαίτερως με την Τουρκία και την επεκτατική της πολιτική στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της Τουρκίας είπε το 2019 όταν αυτός θα αναλάβει την εξουσία θα πάρει πίσω από την Ελλάδα 18 νησιά. Και διαβάζουμε στις ειδήσεις τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο με τα πλοία της και τις ενέργειές της. Και ακόμη η ίδια η Ευρώπη έχει μπει σε μια περίοδο δυσκολιών, διαφωνιών, αποκλεισμών, περιορισμών, με εθνικιστικές φωνές από το παρελθόν να ξαναακούονται όλο και συχνότερα. Με την οικονομία της να δυσκολεύεται, με τα εκατομμύρια των μουσουλμάνων προσφύγων να αποτελούν μια πρόκληση και με την Εκκλησία που τους προηγούμενους αιώνες έπαιζε συστατικό ρόλο στην Ευρώπη, σήμερα παραμερισμένη και διακοσμητική εν πολλής. Με τον γάμο να επανακαθορίζεται και τα παιδιά μας να καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικής και πνευματικής πολυφωνίας, όπου η πίστη με την οποία μεγάλωσαν προκαλείται και θα προκαλείται όλο και περισσότερο, εντονότερα και βάναυσα. Μέσα σε όλον αυτόν τον διαγραφόμενο μαύρο ορίζοντα, επιτρέψτε μου την εικόνα, η κατάσταση στην πατρίδα μας, αγαπητοί μου, δεν έχει βελτιωθεί παρά τις θυσίες τις οποίες ως λαός έχουμε προβεί τις προηγούμενες χρονιές. Η ανεργία συνεχίζεται να βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη. Οι νέοι μας και της χώρας μας και των εκκλησιών μας αναγκάζονται να φύγουν πολύ στο εξωτερικό. Τα νοσοκομεία και οι διάφορες υπηρεσίες του κράτους συνεχίζουν να μην προσφέρουν εκείνα που θα έπρεπε, ώστε ο πολίτης να έχει την αξιοπρέπειά του όταν τα επισκέπτεται. Η βία είναι καθημερινό φαινόμενο, οι απειλές το ίδιο, ενώ η διαφθορά συνεχίζει να είναι η σταθερά του κράτους μας. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα προσωπικά μας και την αγωνία μας για το μέλλον σχετικά με την υγεία μας, την εργασία, τα οικονομικά, τα παιδιά μας και πολλά άλλα θέματα. Και τέλος υπάρχουν και οι πνευματικοί φόβοι που ως πιστοί έχουμε για τον εαυτό μας. Θα μείνουμε πιστοί στον Κύριο μες στη χρονιά την οποία Εκείνος μας χαρίζει. Θα έχουμε μια ζωντανή ζωή προσευχής, μαρτυρίας, υπηρεσίας αυτή τη χρονιά. Θα νικήσουμε τους πειρασμούς μας. Ως πιστοί γονείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να χαθούν μέσα στην απιστία και αμαρτία του κόσμου μας, αλλά να πιστέψουν και να δοξάζουν τη ζωή τους τον Θεό με τη ζωή τους και τα χαρίσματά τους. Θα γίνει. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, αλλά πιστεύω πως όλα αυτά τα ερωτήματα αρκούν για να ζωντανέψουν την αντίληψή μας το πρόβλημα του φόβου για το αβέβαιο και άγνωστο μέλλον μπροστά μας.
Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που καλλιεργούν έναν φόβο και μια αγωνία μέσα μας? Οι άνθρωποι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα, έστω και ασυνείδητα. Η επιλογή πολλών είναι η φυγή από την πραγματικότητα. Άλλοι το ρίχνουν στην κατανάλωση ουσιών, ναρκωτικά ή αλκοόλ, θα πιούν λίγο για να ξεχάσουν. Άλλοι στον τζόγο, θα πάνε και θα παίξουν απόψε το βράδυ ή και αύριο, και πολλοί θα χάσουν μεγάλες περιουσίες, βυθίζοντας και την οικογένειά τους και τον εαυτό τους σε άσχημα προβλήματα. Άλλοι θα κατρέξουν στη διασκέδαση έτσι ώστε κάπως να γίνει ποδαρικό για τη νέα χρονιά. Άλλοι οδηγούνται στην αυτοχειρία. Κοιτάξτε πως οι άνθρωποι μας έβαλαν τέλος στη ζωή τους τις τελευταίες μόνο ημέρες, για να μην πάμε πιο πέρα, καθώς έχασαν κάθε ελπίδα για το μέλλον και απέναντι στα προβλήματα τα οποία είχαν οδηγήθηκαν στο απεγνωσμένο αυτό βήμα. Ή ακόμη άλλοι τρέχουν στη θρησκεία, στη δυσιδαιμονία, για να προστατευτούν από τους κινδύνους μέσα στη νέα χρονιά. Θα κρεμάσουν σκόρδα, πέταλα, μάτια στα σπίτια τους, σε επιχειρήσεις τους, στα αμάξια τους, όπως κάποτε έκαναν στα κάρα. Τώρα βάζουν το πέταλο, να ρωτιέμαι από τι θα τους βοηθήσει. Αλλά η δυσιδαιμονία, αγαπητοί μου αδερφοί, δεν έχει εξαλειφθεί μετά από τόσους αιώνες. Άλλοι θα σπάσουν ρόδια για να κάνουν καλό ποδαρικό, θα κάνουν ποδαρικό με το δεξί, θα ξορκίσουν το κακό, θα προμηθευτούν γούρια, διαφημίζονται στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, στα περιοδικά. Μάλιστα μια εταιρεία διαφημίζει ότι τα δικά της τα γούρια είναι χειροποίητα, άρα πιο δυνατά από το εργοστασίο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και το σταύρωμα των σπιτιού με τα κεριά των φώτων. Γιατί άραγε σταυρώνουν κάποιοι τα σπίτια τους? Απλώς για να ξορκίσουν τα δαιμόνια ή όλες εκείνες τις δυνάμεις, για να προστατεύονται από κάτι. Ως πιστοί του Ιησού Χριστού, άνθρωποι που μελετούμε τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, και η οποία θεωρούμε πως αποτελεί τη βάση και την πηγή της πίστης και της ζωής μας, πώς εμείς αντιμετωπίζουμε, αγαπητοί μου, τους φόβους μας απέναντι σε ένα άγνωστο μέλλον? Διότι το γεγονός ότι μελετάμε τον Λόγο του Θεού, το γεγονός ότι προσευχόμαστε σε Αυτόν και προσπαθούμε να ζήσουμε μια ζωή υπακοής στον Λόγο Του, δεν σημαίνει, αγαπητοί μου, και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε, δεν σημαίνει πως έχουμε ασυλία στους βιολογικούς, πνευματικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς κινδύνους. Όλα είναι πιθανά να συμβούν στη ζωή μας. Και όποιος είναι βέβαιος ότι σε αυτόν δεν θα συμβεί τίποτα επειδή είναι πιστός του Κυρίου, να κρατάει πολύ μικρό καλάθι. Γιατί δεν είναι τίποτε δεδομένο και τον Θεό δεν μπορεί να τον βάλει στα δικά σου τα δεδομένα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι απρόβλεπτος. Την περασμένη Κυριακή το βράδυ προς την Δευτέρα, επειδή κάποιοι χριστιανοί στην Ιγυρία μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού και έψηλαν ύμνους, ήρθαν κάποιοι μέσα με τα όπλα τους και τους σκότωσαν. Γιατί άραγε? Δεν ήσαν πιστοί, δεν προσεύχονταν? Στο κάτω-κάτω για να δοξάσουν τον Θεό μαζεύτηκαν. Γιατί ο Θεός δεν τους προστάτευσε? Η ιστορία του βασιλιά Ιωσαφάτ, αγαπητοί μου, είναι ιδιαίτερος διδακτική και προσφέρει σε ένα σημείο της, προσφέρει εκείνες τις κατευθύνσεις που έχουμε ανάγκη σε αυτό το χρονικό σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Β' Χρονικών, και σε λίγο θα ανοίξουμε εκεί πέρα, ότι τα άσχημα και φοβερά νέα ότι ο συνασπισμένος στρατός τριών εχθρών, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών και των Μηναίων, πλησιάζει εναντίον του, και ο Ιωσαφάτ, ο οποίος γνωρίζει πως δεν έχει την αντίστοιχη δύναμη να παραταχθεί εναντίον τους, φοβάται. Ο βασικός χρονικογράφος καταγράφει την αντίδρασή του. Θα σας παρακαλούσα να ανοίξετε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 20. Θα δούμε στην αρχή μερικά σημεία και μετά θα διαβάσουμε. Στην παρουσία λοιπόν αυτών των πολύ δυνατών εχθρών, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, στην αρχή του εδαφίου, Β' Χρονικών, κεφάλαιο 20. Μια μικρή φράση.
Για να πω επίσης ότι ο Ιωσαφάτ ήταν ένας από τους πιο πιστούς βασιλιάδες του λαού Ισραήλ στον Θεό. Εδάφιο 20 λοιπόν ξεκινάει και λέει «Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε». Ο φόβος, αγαπητοί μου, ως αντίδραση μπροστά στον πραγματικό ή ακόμη και φανταστικό εχθρό, είναι ένα πολύ φυσιολογικό και δυνατό συναίσθημα και βεβαίως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται από κάτι. Όλοι έχουμε φόβους και πολλές φορές και φοβίες. Όμως το ερώτημα δεν είναι αν φοβόμαστε ή όχι, αλλά το ερώτημα, αγαπητοί μου, το ουσιαστικότερο είναι πώς διαχειριζόμαστε τους φόβους μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, κάποιους ο φόβος οδηγεί στις ουσίες, άλλους στην εγκληματικότητα, άλλους στην αυτοχειρία, άλλους στη δυσιδαιμονία. Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο που τον απειλεί, ο Ιωσαφάτ καταφεύγει όχι σε όλα αυτά που οι άνθρωποι καταφεύγουν, αλλά καταφεύγει στο Θεό. Και διαβάζουμε εδάφιο 3. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Και προσέξτε τώρα, να η καταφυγή στο Θεό. Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό του Ιούδα. Οι κάτοικοι του Ιούδα ήρθαν από όλες τις πόλεις του βασιλείου του στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, στο ναό του Κυρίου, μπροστά στη νέα αυλή, και έκανε αυτήν την προσευχή. Μέχρι εκεί θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ο Ιωσαφάτ δεν αφήνει τον φόβο να τον αποπροσανατολίσει και να καταφύγει σε ανόητες, αμαρτωλές πολλές φορές και οπωσδήποτε ατελέσφορες λύσεις. Δεν αρχίζει, αγαπητοί μου, και επιτρέψτε μου τις εκφράσεις, με Χριστοπαναγίες, δεν κατεβάζει καντήλια, δεν καταργέται τη μοίρα του, δεν βλασφημεί τον Θεό όπως κάνουν πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί στην πατρίδα μας. Πώς είναι δυνατόν να λέγεσαι χριστιανός και μπροστά στα προβλήματα να κατεβάζεις καντήλια και Χριστοπαναγίες και να λες ότι και να κατηγορείς κάποιους άλλους ότι δεν πιστεύουν στην Παναγία. Γι' αυτό χαρακτηρίζει την πλειονότητα του λαού μας. Ούτε διαφεύγει, αγαπητοί μου, την πραγματικότητα ρίχνοντάς το στο ποτό. Δεν τρέχει να δει τι συμμαχίες θα κάνει με γειτονικούς βασιλιάδες, προσφέροντάς τους υποτέλεια. Ούτε πάλι καλεί τον στρατό του να ετοιμαστεί για μάχη. Ξέρει ότι από χέρι είναι νικημένος μπροστά σε αυτή τη συμμαχία που έχει να αντιμετωπίσει. Ανταυτού κάνει κάτι που για τον άνθρωπο είναι παράλογο. Τρέχει στον Θεό, στον οποίο ανοίγει την καρδιά του και το εξομολογείται. Προσέξτε, δεν υποκρίνεται, δεν κρύβει κάτι, του εξομολογείται τον φόβο που τον έχει γεμίσει. Και το κάνει αυτό πρώτα απ' όλα με προσευχή. Διαβάσαμε, ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε, άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο. Και ο Ιωσαφάτ θέτει ένα πολύ καλό παράδειγμα ανθρώπου της πίστης, αγαπητοί μου, για τον τρόπο διαχείρισης του φόβου που πηγάζει από τους κινδύνους που μας απειλούν καθημερινώς. Μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά διαβάζουμε το κάλεσμα του Θεού να προσφεύγουμε με προσευχή σε Αυτόν και να Του φέρουμε τα αιτήματά μας. Α' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 5, να προσεύχεστε αδιάκοπα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλειστώ κάπου και από το πρωί το μέχρι το βράδυ εκεί να είμαι, αλλά μέσα στην διάρκεια της ημέρας μπορώ να μιλάω συνεχώς με τον Θεό. Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 18, συγγνώμη, προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνει τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε, να προσεύχεστε. Κολοσσαίς κεφάλαιο 4, εδάφιο 2, επιμένετε στην προσευχή. Ο Κύριος έθεσε ο ίδιος το παράδειγμα ανθρώπου προσευχής. Θυμάστε εκείνο το βράδυ που θα παραδιδόταν όταν ο φόβος κατέλαβε όλους τους μαθητές του, φοβήθηκαν εκείνοι με αποτέλεσμα να φύγουν και να τον εγκαταλείψουν. Εκείνος έμεινε εκεί και δέχτηκε να πιει το πικρό ποτήρι του κινδύνου, επειδή προηγουμένως, αγαπητοί μου, διαβάζουμε ότι είχε προσευχηθεί και ήταν εκεί που κάλεσε τους μαθητές του όλων των αιώνων.
Διαβάζουμε Ματθαίος κεφάλαιο 26, εδάφιο 41. Μην μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Πότε μας νικά ο πειρασμός? Όταν δεν προσευχόμαστε. Τότε είμαστε ευάλωτοι. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρξα όμως είναι ασθενής, συνεχίζει ο Χριστός. Και αυτό χαρακτηρίζει όλους μας, αγαπητοί μου. Κανένας μας δεν εξαιρείται. Διαβάζουμε την προσευχή του Ιωσαφάτ και τώρα πάμε πίσω στο Β' Χρονικών κεφάλαιο 20, εδάφιο 5. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, στο ναό του Κυρίου, μπροστά στη Νέα Αυλή, και έκανε αυτήν την προσευχή. «Κύριε, Θεέ των προγόνων μας, Εσύ είσαι που βασιλεύεις στους ουρανούς και κυριαρχείς πάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών. Στα χέρια Σου είναι η δύναμη και η εξουσία». Νωρίτερα διαβάσαμε ότι στα χέρια Του είναι η χρόνη της ζωής μας. «Κανένας δεν μπορεί να Σου αντισταθεί. Εσύ, Θεέ μας, έδιωξε τους κατοίκους της χώρας αυτής μπροστά από τον λαό σου, τον Ισραήλ, και την έδωσε για πάντα στους απογόνους του Αβραάμ, του αγαπημένου σου. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα και έχτισαν ένα αγιαστήριο προς τιμήν σου και είπαν: Αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε μπροστά σε αυτόν τον ναό, δηλαδή ενώπιόν σου, αφού εσύ λατρεύεσαι σε αυτόν, και θα σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας, και εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις. Τώρα λοιπόν δες τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδωμίτες. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν τους άφησες να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους, αλλά πέρασαν από μακριά τους και δεν τους κατέστρεψαν. Και αυτοί εδώ τώρα μας ανταμείβουν με το να έρχονται να μας διώξουν από την κληρονομία σου που μας την έδωσες για ιδιοκτησία μας». Μέχρι εκεί και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Η προσευχή του, αγαπητοί μου, αποτελεί πρότυπο προσευχής ανθρώπου που κινδυνεύει και φοβάται μπροστά σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει και πιθανού να συμβεί. Δεν είναι μια τυποποιημένη προσευχή. Δεν στέκεται εκεί να πει το Πάτερ ημών 5 φορές ή 10 ή 15, όπως συνήθως πολλοί κάνουν. Αλλά είναι μια αυθόρμητη προσευχή που αποκαλύπτει και εκφράζει την αγωνία και τον φόβο του. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ειλικρινής, δεν υποκρίνεται, δεν κρύβεται. Ο Ιωσαφάτ είναι πραγματικός, αγαπητοί μου. Και εδώ θέτει ένα καλό παράδειγμα σε εμάς, όταν μιλάμε με τον Θεό, να είμαστε πραγματικοί. Τι να του κρύψουμε? Ομολογεί την πίστη του στον Θεό, το οποίο τα θαυμάσια έργα και ενέργειες στο παρελθόν αναγνωρίζει και μνημονεύει. Ωστόσο, το σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το τελευταίο μέρος της προσευχής του. Εδάφιο 12. «Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε Σένα». Ο Ιωσαφάτ καλεί τον Θεό εκείνον να αναλάβει την υπόθεση, αγαπητοί μου. «Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις. Δεν θα κάνεις κάτι. Κοίτα το πρόβλημα». Θυμάστε, ο Κύριος είπε: «Ετήτη και θα σας δοθεί, κρούεται και θα λάβετε». Να μην διστάζουμε, αγαπητοί μου, μες στη χρονιά που ανοίγεται, να ζητήσουμε από τον Κύριο εκείνο να αναλάβει την υπόθεση που μας βασανίζει και μας προκαλεί φόβο, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν υποθέσεις που θα μας βασανίσουν, θα μας στενοχωρήσουν και θα προκαλέσουν φόβο. Τουλάχιστον σε μένα έτσι λειτουργεί, δεν ξέρω πώς είναι για σας, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεύτερο, αναγνωρίζει. Πρώτα ζητάει από τον Θεό να αναλάβει την υπόθεση. «Κύριε, κάνε κάτι. Δεν μπορούμε εμείς». Οπότε δεύτερο, αναγνωρίζει την ολοκληρωτική αδυναμία του. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Και δεν είναι ντροπή, αγαπητοί μου, ούτε πνευματική αποτυχία να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, να παλέψουμε με τους φόβους μας, τις αδυναμίες μας, τους πειρασμούς μας που όλοι έχουμε.
Μη φοβάσαι να πεις του Κυρίου στην προσευχή σου, Κύριε δεν μπορώ, δεν έχω την δύναμη να συνεχίσω, να αντισταθώ, να μείνω πιστός, δεν μπορώ. Μη φοβάσαι να ομολογήσεις την έλλειψη πίστης. Γιατί δεν είναι βέβαιο, αγαπητοί μου, ότι όλοι έχουμε τόση μεγάλη πίστη. Άλλωστε θυμάστε, ο Χριστός είπε, αν είχατε πίστη όσο ο κόκκος του συνάπεως, τόσο μικρό, είναι από τους μικρότερους σπόρους, θα λέγατε σε αυτό το βουνό, μετακομίσου από εδώ στη θάλασσα και θα το έκαμνε. Άρα μην είμαστε τόσο βέβαιοι ότι έχουμε τόση μεγάλη πίστη. Οπότε μη φοβάσαι να ομολογείς την έλλειψη πίστης και να τους στήσεις σαν τον πατέρα τους ελληνιαζόμενου νέου, θυμάστε, να σε βοηθήσει στην απιστία σου. Ο άνθρωπος εκείνος είπε το εξής. Διαβάζουμε εκεί από τον Μάρκο κεφάλαιο 9. Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα, πιστεύω Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Πόσες φορές δεν νιώθουμε και εμείς το ίδιο, αγαπητοί μου? Πιστεύω ναι σε σένα, αλλά η πίστη μου δεν είναι δυνατή, γιατί δεν μπορώ. Ο Παύλος μας υπενθυμίζει την απάντηση του Θεού στην παράκλησή του. Λίγο νωρίτερα θα πει, τρεις φορές παρακάλεσα τον Θεό να μου πάρει αυτόν τον σκόλοπα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, αλλά πιθανολογείται, όλοι οι μελετές σχεδόν συμφωνούν, ότι ήταν κάποια αρρώστια, κάποια πάθηση, για την οποία τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό να την πάρει, αλλά ο Θεός, ακούστε του λέει, εκείνος μου είπε, σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτήν την αδυναμία σου. Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γιατί στη δική μου αδυναμία εκείνος φαίνεται δυνατός. Γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισιές, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός, γιατί ο Χριστός τότε φαίνεται. Μέσα στο 2018 σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές για πολλούς από εμάς, αγαπητοί αδελφοί, αν όχι για όλους, που θα αισθανθούμε τόσο αδύναμοι. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να επιτρέψουμε εκείνον να φανεί δυνατός. Τρίτο, ομολογεί την απόγνωσή του. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όχι μόνο δεν έχω τη δύναμη, δεν ξέρω και τι να κάνω. Έχετε αισθανθεί ποτέ έτσι? Εγώ έχω αισθανθεί και το αναγνωρίζω, αδελφοί μου. Μπορεί να μην το εξομολόγουμε σε ανθρώπους, αλλά πόσες φορές μπροστά στον Θεό λέω, Θεέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω, δώσ' μου χάρη, γιατί όλη η δική μου η σοφία έχει οδηγηθεί σε τέλμα. Όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, όταν έχουμε φτάσει στα όρια της σοφίας μας, της εξυπνάδας μας, της γνώσης μας, της ψυχολογικής αντοχής μας, ο Λόγος του Θεού μας δείχνει, αδελφοί, μην πάμε πουθενά αλλού, γιατί θα κοροϊδευτούμε πάλι. Αλλά μόνο σε Αυτόν, στον οποίο να αναγνωρίσουμε και να Του πούμε όπως ο Ιωσαφάτ, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τέλος, στην προσευχή του ορίζει την εμπιστοσύνη του. Διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά υπάρχει αυτό το αλλά, αγαπητοί μου. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το αλλά, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Τι φοβερή δήλωση. Κύριε, αναγνωρίζω ότι εγώ δεν έχω την δύναμη. Αναγνωρίζω και ομολόγω ότι δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Σήμερα, αγαπητοί μου, σε αυτό το κατόφλι του 2018, όταν τα μαύρα σύννεφα της οργής, της βίας, του κακού, της ανομίας, της διαφθοράς, της ανηθικότητας πολλαπλασιάζονται στον ορίζοντα της κοινωνίας μας, όταν άνθρωποι και θεσμοί μας έχουν απογοητεύσει, όταν οι προκλήσεις είναι τέτοιες που δεν έχουμε πού άλλο να στραφούμε, η δήλωση αυτή του Ιωσαφάτ μας ανοίγει τον ορίζοντα. Όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε, αλλά μας το υπενθυμίζει και θέτει τον εαυτό του ένα παράδειγμα.
ώστε να κρατήσουμε τα μάτια μας στραμμένα σε Αυτόν σε ολόκληρη την διάρκεια της ερχόμενης χρονιάς, όπου θα προκληθεί η πίστη μας. Και αφού προσεύχεται, στη συνέχεια διαβάζουμε, προχωράει σε ένα ακόμη βήμα και νηστεύει. Εδάφιο 3. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε, άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο τον λαό του Ιούδα. Μαζί με την προσευχή κάλεσε τον λαό και σε νηστεία, που σημαίνει, αγαπητοί μου, αποχή από το φαγητό και όχι αποχή από ορισμένα φαγητά. Δεν είναι δίαιτα η νηστεία. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η θρησκευτική νηστεία των 2 ημερών της εβδομάδος ή οι νηστείες όπως καθιερώθηκαν αργότερα στον Ιουδαϊκό κόσμο και πέρασαν έτσι σε μερίδα του χριστιανικού κόσμου. Η νηστεία ήταν αυθόρμητη όπως και η προσευχή και είχε λόγο όπως ο κίνδυνος από τους επιθέμενους βασιλιάδες. Το βλέπουμε στη ζωή του Κυρίου. Ο Κύριος νηστεύει, όπως και οι Απόστολοι, όπως και οι πρώτοι πιστοί, όπως και στην ιστορία της Εκκλησίας οι πιστοί νηστεύουν πολλές φορές. Η νηστεία είναι, αγαπητοί μου, και αυτό είναι καλό να το σκεφτούμε, μια πνευματική άσκηση που δυστυχώς ή έχουμε διαστρέψει ενώ κάποιοι άλλοι ή έχουμε ξεχάσει ενώ για μας. Και τέλος, εξητεί το θέλημα του Θεού. Εδάφιο 4. Οι κατοίκοι του Ιούδα ήρθαν από τις πόλεις του βασιλείου στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Ο παροιμιαστής μας καλεί, Παροιμίες κεφάλαιο 3 εδάφιο 5, στον Κύριο να επιστεύεσαι με όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεσαι. Όχι στη σύνεση κάποιου άλλου, στον εαυτό σου. Και αυτό γιατί εμείς είμαστε εγωιστές, νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, είμαστε οι πιο σοφοί, η δική μας η γνώμη είναι καλύτερη, γι' αυτό θέλουμε να την περάσουμε στους άλλους. Ό,τι και αν κάνεις, αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει αυτός τους δρόμους σου. Τον εαυτό σου μην τον θεωρείς σοφό. Τον Κύριο να υπολογείς και από το κακό να απομακρύνεσαι. Έτσι θα βρει το σώμα σου γιατριά και θα ανακουφιστούν τα κόκαλά σου από τους πόνους. Οπότε, αγαπητοί μου, πώς διαχειριζόμαστε τους φόβους μας? Τους φόβους που οι κίνδυνοι της ζωής και του χρόνου προκαλούν. Τρέχουμε στο Θεό με προσευχή, κάποιες φορές με νηστεία, έτσι ώστε να του πούμε: Κύριε, το πρόβλημα είναι τόσο σημαντικό που ακόμη και το φαγητό, από το φαγητό παρετούμε, γιατί θέλω να με προσέξεις. Και επίσης εξητούμε τη βουλή Του, όπως αποκαλύπτεται στον Λόγο Του. Διαβάζουμε στον Ιερεμία κεφάλαιο 33, ο Θεός λέει: Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις. Αντιμέτωποι, αγαπητοί μου, με τις προκλήσεις της ζωής και τους φόβους που καλλιεργούν, έχουμε τον Κύριο που μας βεβαιώνει για την αγάπη Του, το ενδιαφέρον Του, τη δύναμή Του. Ακούστε μερικές υποσχέσεις που Εκείνος δίνει. Στην δική μας την αδυναμία, λέει, αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι δυνατά. Όταν νιώθουμε κουρασμένοι, Εκείνος μας υπόσχεται: Εγώ θα σας ξεκουράσω. Και πόσες φορές στην προσευχή δεν βρίσκουμε ανάπαυση αφού έχουμε προσευχηθεί? Στο παράπονό μας: Κανένας δεν με αγαπάει. Εκείνος απαντά λέγοντάς μας: Εγώ σ' αγαπώ και πεθαίνω για σένα. Όταν εμείς λέμε: Δεν μπορώ, Εκείνος απαντά: Όλα τα μπορείς χάρη στον Χριστό που σε δυναμώνει. Όταν εμείς λέμε: Δεν μπορώ να συνεχίσω, Εκείνος απαντά: Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμη μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτήν σου την αδυναμία. Όταν εμείς λέμε: Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου ή τον άλλον, ο Χριστός λέει: Εγώ σε συγχωρώ. Όταν εμείς λέμε: Δεν θα τα καταφέρω, Εκείνος υπόσχεται: Όλες τις δικές σου ανάγκες θα τις καλύψω. Όταν εμείς λέμε: Φοβάμαι, Εκείνος λέει: Δεν σου έδωσα πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή κεφάλαιο 1 εδάφιο 7. Όταν εμείς λέμε: Αγαπητοί μου, στεναχωριέμαι, ο λόγος του μας καλεί, αφήστε όλες τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Όταν εμείς λέμε: Αισθάνομαι μόνος, Εκείνος λέει: Δεν θα σε αφήσω μόνο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ο Δαβίδ το ομολογεί: Ποιον άλλον έχω αν όχι εσέναν στον ουρανό?
Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη αφού έχω εσένα, τι φοβερό αγαπητή μου. Και ήθελε ο Θεός να μας δώσει τη χάρη έτσι να σκεφτόμαστε όπως τον Δαβίδ. Ψαλμός 123 εδάφιο 2 πάλι λέει, έτσι καθώς των δούλων κοιτάζουν τα μάτια στο χέρι του Κυρίου τους, τα μάτια της δούλης της Κυρίας της στο χέρι, έτσι στρέφουν τα μάτια μας στον Κύριο το Θεό μας, ως ότου να μας πλαχνιστεί. Στον Ιάιρο θυμάστε που μόλις είχε μάθει πως η κόρη του έχει πεθάνει και γεμάτος τρόμου και απόγνωση, διότι αυτό που φοβόταν πραγματοποιήθηκε, κοιτάζει τον Χριστό καθώς και εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά τα μάτια του ήταν στραμμένα στον Ιησού για να τον παρηγορήσει ο Χριστός συνέχεια λέγοντάς του, «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Θυμάστε το σκηνικό. Το 2018, αγαπητοί μου, έχουμε δύο επιλογές. Ή να παλέψουμε μόνοι μας τους εχθρούς μας, ορατούς και αόρατους, και οι οποίοι μας ζώνουν και μας προκαλούν φόβο, ή να στρέψουμε τη ματιά μας στον Κύριο και να αφήσουμε Εκείνον να ενεργήσει και να πολεμήσει τους εχθρούς που κλέβουν τη χαρά της ζωής. Στο τέλος, ο Ιωσαφάτ απόλαυσε μια νίκη σε έναν πόλεμο που τελικά δεν πολέμησε. Διότι γι' αυτόν διαβάζουμε πολέμησε ο Θεός. Ανοίξτε πάλι στο 20ο κεφάλαιο του Β' Χρονικών και ας συνεχίσουμε από το εδάφιο 13. Διαβάζουμε εκεί. Όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα στέκονταν ενώπιον του Κυρίου με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τότε εκεί μέσα στην κέντρωση ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιαχαζιήλ, ένα Λεβίτη, απόγονο του Ασάφ. Ήταν γιος του Ζαχαρία, γιού του Βεναΐα, γιού του Ιεΐλ, γιού του Ματθανία. Αυτός είπε, «Προσέξτε όλος ο λαός του Ιούδα, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλιά Ιωσαφάτ. Αυτά λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Αύριο θα τους επιτεθείτε. Αυτοί έρχονται από την ανοφέρεια Σις. Θα τους συναντήσετε στην άκρη της Κοιλάδας, απέναντι από την έρημο Ιερουήλ. Εσείς δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Για φανταστείτε, εμφανιστείτε, σταθείτε εκεί και θα δείτε ότι εγώ, ο Κύριος που είμαι μαζί σας, θα τους νικήσω για λογαριασμό σας. Εσείς δεν θα χρειαστείτε, συγγνώμη, λαέ του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, μη φοβάστε, μη δηλιάζετε, δεύτερη φορά. Αύριο κινηθείτε εναντίον τους και ο Κύριος θα είναι μαζί σας». Έπειτα ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του στη γη και όλος ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου και τον προσκύνησαν. Οι Λεβίτες των συγγενειών του Κορέ και του Καάθ σηκώθηκαν και υμνολογούσαν με δυνατή φωνή τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και βγήκαν στην έρημο Τεκοά. Καθώς έβγαιναν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε, «Ακούστε με, άντρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εμπιστευτείτε τον Κύριο το Θεό σας και θα είστε ασφαλείς. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα νικήσετε». Έπειτα, αφού συσκέφθηκε με το λαό, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο, «Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Όταν άρχισαν αυτόν τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Εδωμιτών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα. Χτυπήθηκαν. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτέθηκαν στους Εδωμίτες με σκοπό να τους εξολεθρέψουν και, να τους καταστρέψουν εντολώς. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλλοεξοντώνονταν. Όταν οι άντρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα, πεσμένα στη γη. Δεν είχε γλιτώσει κανείς. Ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν να αλαφυραγωγήσουν το στρατόπεδο των εχθρών και βρήκαν πάμπολα κτίνη, πλούτη, ρουχισμό και πολύτιμα αντικείμενα, από τα οποία πήραν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Τρεις μέρες μάζευαν λάφυρα, τόσα πολλά ήταν.
Την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Βεραχά και ευλόγησαν τον Κύριο. Γι' αυτό και ονόμασαν τον τόπο εκείνο κοιλάδα Βεραχά, δηλαδή κοιλάδα ευλογίας. Και έτσι ονομάζεται μέχρι σήμερα. Μετά, όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα με αρχηγό τον Ιωσαφάτ ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο Κύριος είχε κάνει να χαρούν γιατί νικήθηκαν οι εχθροί τους. Ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, στο ναό του Κυρίου, με άρπες, με κιθάρες και με σάλπιγγες. Όταν τα άλλα βασίλεια πληροφορήθηκαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, κυριεύτηκαν από τον φόβο του. Έτσι, η βασιλεία του Ιωσαφάτ έμεινε ήσυχη, γιατί ο Θεός του εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Προσέξτε την αλλαγή των συναισθημάτων από φόβο σε χαρά και των εχθρών από χαρά σε φόβο. Αγαπητοί μου, δεν γνωρίζουμε τι η νέα χρονιά για τον καθένα μας έχει. Αλλά όπως διαβάσαμε στην αρχή, γνωρίζουμε εκείνον που κρατά τη νέα χρονιά στα χέρια του. Εμπιστευόμενοι σε αυτό, να προχωρήσουμε προσευχή, νηστεία όποτε χρειάζεται και τη σοφία του λόγου του. Βέβαιοι πως αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Κύριε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε Εσένα. Αμήν, ευλογημένη χρονιά.